Ένα νομοσχέδιο βεβαίως προοδευτικό που διασφαλίσει τα ατομικά δικαιώματα κόντρα σε ένα σκοταδιστικό πλαίσιο το οποίο το είδαμε και στη Βουλή και σε μια συντήρηση η οποία έρχεται από τις αρχές του αιώνα στην Ελλάδα. Το κράτος έτσι όπως δομήθηκε ήταν αγκαλιά. Ποιου αιώνα, με το 21ο ή το 20ο. Βεβαίως. Ήταν αγκαλιά του προηγούμενου Άρη μου. Ήταν αγκαλιά. Με την Εκκλησία, με τους δοσύλλογους, με την Εκκλησία, τους δοσύλλογους, από αυτό το κράτος πρέπει να απαλλαγούμε και να πάμε προς την Ευρώπη. Προς την Ευρώπη των δικαιωμάτων όμως, της χειραφέτησης. Συγγνώμη Ανδρέα, τους δοσύλλογους με την Εκκλησία, δεν το κατάλαβα, κυβερνούσαν όλοι με αυτούς. Λίγη ελληνική ιστορία κάποιος να έχει διαβάσει, αυτή ήταν η πατροπαράδοτη συντηρητική πτέρυγα που δόμησε την Ελλάδα, η οποία έφερε όλους αυτούς τους νόμους τους οποίους προσπαθούμε να προσπαθεί μια προοδευτική κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80, αλλά και τώρα υπάρχει μια προσπάθεια να πάμε μπροστά. Αυτό το κράτος της δεξιάς, το βαθύ κράτος της δεξιάς που ήταν η ΕΡΕ, η Εκκλησία, οι ταγματασφαλίτες, όλος αυτός ο εσμός ακόμα και τώρα έχει τις ρίζες του σε πάρα πολλά κόμματα, δυστυχώς και σε κομμάτια της κεντροαριστεράς, τα οποία άγονται και φέρονται από ανθρώπους ανιστόρητους, από ανθρώπους οι οποίοι ξεφτιλίζουν και την ιστορία του ΠΑΣΟΚ και την κοπανάνε σε τόσα κρίσιμα νομοσχέδια που κατοχυρώνουν δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Είναι ντροπή. Και πολύ τιμητική, τελευταία κουβέντα, πολύ τιμητική, και βγάζω το καπέλο σε αυτόν τον άνθρωπο, το Μαυρωτά, για την ευθυκρισία που είχε. Αποκάλυψε ότι κάποιοι εκβιάζανε για να πέσει η κυβέρνηση από μια διάταξη. Λοιπόν, να σταματήσουμε τα παραμύθια, να παραδεχθούμε όλοι ότι χθες έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για τα δικαιώματα στην Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα είναι φεδρότητες. Μάλιστα. Για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που απουσίαζαν και για τους βουλευτές του συγκυβερνήτη και τον κύριο Καμένο ο οποίος έλειπε. Ευθέως. Για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που που δεν ψήφισαν, όπως η κυρία Γενιά και τα λοιπά. Εγκοπάνησα. Βεβαίως. Η κυρία Γενιά πολύτιμη. Η κυρία Γενιά είπε όχι, πήγε στη Βουλή και ψήφισε. Χρήστο, με συγχωρείς. Ο κύριος Μπόλαρης και ο κύριος Μιχαλογιαννάκης την κοπάνησαν. Θα απαντήσω. Είναι στην κατηγορία αυτών που είπε προηγουμένως. Θα απαντήσω ευθέως. Λοιπόν, δεν υπήρχε θέμα κομματικής πειθαρχίας, έτσι. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν αμφιβολίες, αποστάσεις, άλλες απόψεις. Δεκτό. Έτσι. Όσον αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν είσαι σκληρός. Όχι. Μπόλαρης Μιχαιλογιαννάκης την κοπάνησαν. Για κάνει τοποθέτηση. Επειδή ήσουν πολύ ντούρος στους άλλους. Για πες τον για το αριστερά, για τα έτσι, για τα έτσι. Κανένα θέμα. Αν συμπεριφέρθηκαν με τα ίδια. Βεβαίως. Έφυγαν. Με τα ίδια κριτήρια. Κρύφτηκαν. Και των υπολείπων και κρύφτηκαν. Αν εκεί που πας να το πεις. Ευθέως. Τι ευθέως. Πες. Ανήκουν στην ίδια κατηγορία αν κρύφτηκαν και την κοπάνησαν. Όχι αν. Βεβαίως. Αφού κρύφτηκαν. Δεν μου άρεσε το στόμα άλλο που θέλω να πω. Λέω αν. Πρέπει να τοποθετηθούν. Γιατί είναι δεδομένο για τους άλλους και όχι για τους δύο. Όσον αφορά, δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος κόμματος και να την κοπανάς από τη Βουλή. Δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος κόμματος. Αυτό ισχύει τον πρόεδρο των εξάρτητων Ελλήνων. Όχι. Αυτή είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Ο Καμένος, θα σου πω ευθέως, ο Καμένος ήταν σε υπουργικό ταξίδι και τα λοιπά, ήταν στη Βραζιλία από μέρες. Δεύτερον, όσον αφορά κατά τη γνώμη μου τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, αυτή δεν είναι μια ιδεολογική συνεργασία φυσικά. Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Τώρα έρχεται σε αντίφαση. Στηρίζει την κυβέρνηση του 3%. Σε αντίφαση με αυτό που 3% στηρίζει. Δηλαδή, μίλησες για ένα προοδευτικό νομοσχέδιο. Το σύμφωνο συμβίωση ήταν προοδευτικό νομοσχέδιο. Φυσικά. Ναι. Χρειάστηκε η Νέα Δημοκρατία όμως για να περάσει. Όχι ο Καμένος. Ο Μητσοτάκης προσωπικά μαζί με άλλους 16-17. 16-17. Από το σύνολο των 100 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πού είναι ο σχεδιασμός της δεξιάς. Γιατί ήταν η κατασυνείδηση. Από το σύνολο. Δημοκρατικά και ελεύθερα και όχι αγγελέα. Βεβαίως. Βεβαίως. Ακούστε κάτι όμως. Όποιος νομίζει το ψηφίζω, δεν μπορεί κάποιος να εξαρτά. Σε εκείνη την περίπτωση λοιπόν δεν υπήρχε ο σκοταδισμός που αναφέρει στην βαριά δεξιά ή ευθύ στο σύμφωνο συμβίωσης. Μα εδώ φτάσαμε στα όρια να κάνουμε ιερό πόλεμο για ένα αυτονόητο δικαίωμα αυτοδιάθεσης και ταυτότητας ορισμένων ανθρώπων. Δεύτερον, εδώ πέρα, συγγνώμη, αλλά η συγκυβέρνηση αυτή
είναι μια συγκυβέρνηση η οποία έγινε κάτω από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, πολιτικό πρόγραμμα. Έτσι. Δεν έχει, τα δύο κόμματα, οι δύο παρατάξεις δεν έχουν συγγένεια ιδεολογική. Μίλες, το κάνεις χειρότερα τώρα. Δεν έχουν καθόλου. Μα ποιο πολιτικό πρόγραμμα. Καθόλου. Ποιο πολιτικό πρόγραμμα. Πολιτικό πρόγραμμα ήταν. Μέχρι το 2015 ήταν η αντίθεση στο μνημόνιο, μετά ήταν ο συμβιβασμός που έγινε για να βγούμε το μνημόνιο. Τον έστω μνημόνιο. Ευθέως. Οι κολοτούπες. Λέγαμε εδώ την περασμένη Παρασκευή. Τα έχουμε πει εγκαίρως αυτά. Εκεί στη θέση του συντρόφου Αντρέα καθόταν ο σύντροφος Τέλιος. Λοιπόν, Κούλογλου. Και είπαμε λοιπόν δύο-τρία πράγματα. Παρατήρηση πρώτη. Ότι αυτό το θέμα καλό είναι να μην πολιτικοποιηθεί. Κακώς πολιτικοποιήθηκε. Και πράγματι χθες πήγαμε μια σελίδα παρακάτω. Αλλά κακώς πολιτικοποιήθηκε. Τώρα το θέμα είναι ποιος το πολιτικοποίησε το θέμα. Λέγαμε εδώ, την περασμένη Παρασκευή, υπενθυμίζω, ότι ο πρόεδρος της κυβερνήσεως έμεινε 10 λεπτά, επειδή άκουσα τώρα ένα δεκάρικο εναντίον της Εκκλησίας. Καλό το αντικληρικαλιστικό, αλλά ας δούμε λίγο και την πραγματικότητα. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως επισκέφθηκε το Άγιο Όρος και έμεινε 10 λεπτά με την εικόνα αξιονιστή, face to face, μόνος του σε ένα κελί μέσα. Υπήρξε μια συνομιλία, ενδεχομένως και μεταφυσική. Δεν έχουμε μάθει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, 10 λεπτά. Μας ενημέρωσε το ίδιο το Μαξίμου ότι έμεινε 10 λεπτά με την εικόνα. Ναι. Μπράβο. Δεύτερον, ο προκαθήμενος της Ελληνικής Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, έχει μια, όπως ο ίδιος έχει πει, μια πατρική σχέση με τον κύριο Τσίπρα και τον πονάει διότι υπάρχουν διάφορα βάτα και διάφοροι που είναι εναντίον του παιδιού που δεν τον αφήνουν να πάει καλά. Τελευταία του συνάντηση, περασμένο Μάρτιο, αν θυμόσαστε, μάλιστα, όταν βγήκαν από τον κύριο το δείπνο. Και μάλιστα, όταν ερωτήθη τις προάλλες ο Αρχιεπίσκοπος την ημέρα της ορκομοσίας του Κοινοβουλίου, της νέας περίοδου, είπε αφαίνει παιχνιδίσματα τώρα. Τον ρώτησαν τι είναι αυτό το σχέδιο. Λέει παιχνιδίσματα να περνάει η ώρα μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία, να δούμε το πολιτικό σκέλος. Έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω. Κακώς πολιτικοποιήθηκε το θέμα. Ποιος το πολιτικοποίησε, πρώτα απ' όλα ο κ. Τσίπρας. Για να πουλήσει αριστεροσύνη. Πολιτικοποίησε κακώς ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που δεν είναι και. Πώς το έκανε αυτό. Το έκανε φέρνοντας την ηλικία 15 που κατάλαβε και ο ίδιος ότι είναι πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο έκανε δύο φορές bullying στους δικούς του βουλευτές και όχι στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Όταν πήγε και μίλησε προχθές και με τον τόνο της φωνής του χθες προσπαθούσε να φτιάξει το κοπάδι λίγο για να μην έχουμε τις διαρροές και άλλες διαρροές. Μάλιστα. Το πολιτικοποίησε δυστυχώς το θέμα η Εκκλησία και η Εκκλησία. Όταν είπε η Εκκλησία, εγώ δεν θέλω να το ψηφίσω αυτό, και όταν ο Αρχιεπίσκοπος είπε, τι ωραία που τα λέει αυτό το παιδί ο ποδοσφαιριστής ο Τσάρτας, το έχει ήδη δώσει πολιτικό στίγμα. Δεν το χρειαζόταν αυτό η Εκκλησία, γιατί ακόμη και ο διαφιλικός, ακόμη και ο ομοφιλόφιλος, δεν είναι απαγορεύεται να πιστεύει εις Κύριον και να έχει και τις εικόνες του. Έτσι δεν είναι. Ακόμη και ο άνθρωπος που άλλαξε φύλο δια επεμβάσεως, χειρουργικής, πιστεύει στον Κύριο. Δικαίωμά του να πιστεύει, να μην πιστεύει, αλλά δεν θα ρωτήσει εμάς. Εντάξει, μπράβο. Άρα λοιπόν η Εκκλησία, καλό είναι να μην βάζει κουρτίνες για το ποιος θα διαβεί την πόρτα ή όχι. Είναι ένα αυστηρά επιστημονικό θέμα αυτό το οποίο ανικάνος δεν μπόρεσε να συζητήσει το Κοινοβούλιο επί δύο ημέρες. Δυστυχώς η κεντροαριστερά στάθηκε στο ύψος της μόνο δια του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη και του κυρίου Θανάση Θεοχαρόπουλου. Όλοι οι υπόλοιποι έκαναν ότι δεν ξέρουν, δεν ακούν, είχαν δουλειές και διάφορα τέτοια. Αυτό βέβαια είναι δική σου ανάγνωση για τον κύριο Κατσίκη, τον οποίο διάβασα το πρωί που μίλησε. Εγώ εμένα ρώτησες. Είναι βουλευτής συμπολίτευσης, επαναλαμβάνω. Είπε ότι εμείς δεν θέλαμε να περάσουμε τον νόμο. Και έρχομαι τώρα στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πω ότι ενεδείχθη στο πολιτικό πλαίσιο, παραλαμβάνω, στο πλαίσιο το αυστηρό, το αμυγός πολιτικό νικητής. Διότι δεν είχε καμία διαρροή. Το κόμμα είναι όπως είναι. Για φαντάσου να έλεγε ναι, τι θα του έλεγε η ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά. Ναι. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν είχαμε καμία διαρροή. Τι είχαμε, τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται και να λέει ναι, είμαι μαζί στην ιστορία αυτή, στο να προχωρήσουμε αυτό το θέμα. Έλα με τις δικές μου προτάσεις. Επιστημονική γνωμάτευση απαραίτητη και εκεί αρχίζει και το χιούμορ με τον εξωγήινο και τα σχετικά. Okay. Και δεύτερον, η θέμα ηλικίας. Φέρνω δική μου τροπολογία, αλλά να την ψηφίσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης στο αμυγός πολιτικό παιχνίδι βγήκε νικητής. Αυτά. Αντρέ. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες έπεισε και τον τελευταίο άνθρωπο ότι η εικόνα που αρχικά προσπάθησε να δείξει ενός προοδευτικού
ανθρώπου, ενός φιλελεύθερου ανθρώπου ανοιχτού στα κοινωνικά δικαιώματα, ήταν απολύτως ψευδής. Κατέρευσε, κατά τη γνώμη μου, και θεωρώ ότι η στάση ήταν μια στάση ανέκδοτο κυριολεκτικά, όταν συναντάς τους ανθρώπους, τους ενδιαφερόμενους για αυτό το θέμα, μόλις τον περασμένο Ιούλιο, και αλλάζεις τόσο εμφατικά θέση μετά από λίγους μήνες, και όταν ψυχιατρικοποιείς τους ανθρώπους που τοποθετούνται και έχουν αυτή την επιλογή, νομίζω ότι ήταν μια εικόνα καταστροφής κυριολεκτικά για τον κύριο Μητσοτάκη χθες προσωπικά. Μες. Κατέρευσε. Κατέρευσε. Όχι, το πολιτικό το καλύψαμε. Το πολιτικό το καλύψαμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τα ίδια πράγματα. Σε ό,τι αφορά στο επιστημονικό θέμα, εγώ χθες το πρωί έβγαλα στο ραδιόφωνο τον κύριο Γεώργιο Πάγκαλο. Ο κ. Πάγκαλος είναι ψυχίατρος σεξολόγος. Ψυχίατρος σεξολόγος. Έκανα μια εξαιρετική συζήτηση μαζί του. Δεν ήθελα, συνήθως εγώ διακόπτω τους συνομιλητές μου, καθόμουν για να καταλάβω και να αντιληφθώ το θέμα. Αυτό που αντιλήφθη το βασικό είναι ότι, καλός ή κακός, αυτή η πράξη δεν είναι μια πράξη στο ΚΕΠ. Αυτή η πράξη, η μετάβαση, θέλει παρακολούθηση ψυχιατρική, ψυχολογική και όλης της παγκόσμιας πανεπιστημιακής κοινότητας από το πρώτο στάδιο που το παιδί σε ηλικία κοντά έως και πριν στα 5 έως 7 χρόνια εκδηλώσει δυσφορία με το πετσί που φέρει, με το σώμα που φέρει. Άρα αυτά που ακούμε τώρα παπαρδέλες του τύπου δεν χρειάζονται και ψυχιατροποιούμε και τα τέτοια είναι για να ανεβαίνουμε στον ημιτό και να μιλάμε με τους εξωγήινους. Νομίζω ότι αυτό που αναδείχθηκε περισσότερο από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι ήταν ένα νομοθέτημα το οποίο έγινε στο πόδι κατά την άποψή μου. Πρόχειρο. Όσο μπόρεσα να το παρατηρήσω. Μα στο πόδι ένα νομοσχέδιο που το λέω έξι μήνες. Στο πόδι. Συμφωνώ απολύτως. Και ένα νομοσχέδιο. Δεν έγινε καμία συζήτηση για το νομοσχέδιο. Και όταν ήρθε η ώρα, το σήκωσαν όλοι και οι δημοσιογράφοι και εμείς, κάναμε λάθος, με τρόπο λανθασμένο και οι βουλευτές με τρόπο λανθασμένο και η επιστημονική κοινότητα και κυρίως οι πολιτικοί τους οποίους έχουμε εδώ απέναντι πήγαν στη Βουλή και ψήφισαν κατά ψήφισαν. Τώρα τεκμηριώνεις την πολιτικοποίηση. Αυτό το σχέδιο νόμου ήρθε τον Μάιο. Η πολιτικοποίηση αφορά ο κύριος Κοντονής. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Οι ενδιαφερόμενοι τι λένε γι' αυτό. Η επιστημονική κοινότητα τι λέει γι' αυτό. Απάντησαν οι άνθρωποι. Εφαρσός. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πέντε μήνες που είναι το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Έχεις ακούσει κάτι. Ειλικρινά. Κάποια συζήτηση να έχει γίνει. Δημόσια. Δημόσια, ναι. Φυσικά δεν. Έχεις δίκιο. Στη διαβούλευση, ξέρεις τι έγινε. Γιατί καμία συζήτηση. Έγραψαν οι άνθρωποι ενδιαφερόμενοι. Δεν έγινε με τους ενδιαφερόμενους. Δεν βγήκε στο φως. Έγραψαν οι ενδιαφερόμενοι. Μπήκαν από κάτω οι γνωστοί Ούγγανοι. Είπανε τα γνωστά Ουγγάνικα. Οι ενδιαφερόμενοι σε έναν νομοσχέδιο. Δεν είναι μόνο η διαβούλευση που αφορά το νομοσχέδιο. Είναι όλη η κοινωνία. Δύο παρατηρήσεις. Θα πω μια τελευταία κουβέντα. Μια τελευταία. Ο κύριος Κοντονής. Μια τελευταία κουβέντα. Αν μου επιτρέπεις, ο κύριος Κοντονής, επαναλαμβάνω, είπα την περασμένη Παρασκευή, προσωπικώς, δεν μου αρέσει να μου κανοναρχεί η Εκκλησία τη ζωή μου. Εντάξει. Ναι. Άλλο, αν πιστεύω, δεν πιστεύω, δικό μου θέμα, δεν θα δώσω και εξήγηση. Λοιπόν, και ο κύριος Κοντονής έλεγες. Ο κύριος Κοντονής όφιλε να ρωτήσει τη γνώμη τη Εκκλησία. Στην Ελλάδα, στην κοινωνία Ανδρέα, που ζούμε, ναι, η Εκκλησία πρέπει λοιπόν να ρωτάτε. Κλείνουμε. Ορισμένοι χθες παίξαν τα αρέστα του ΜΜΕ, αντιπολίτευση. Και όλοι τα συμπαρομαρτούνται αυτά, παίξαν τα αρέστα τους να πέσει η κυβέρνηση. Είναι αστείο να το συζητάμε. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι σενάριο. Όποιος θέλει να δώσει καταδίκη. Όποιος το λένε αυτό. Όποιος θέλει να δώσει καταδίκη. Ο κομματικός συμφέρον. Όποιος πιστεύει. Πίσω από μεσαιωνικές θέσεις. Όποιος πιστεύει ότι θα πέσει η κυβέρνηση έτσι, μπορεί να κάνει μια πρόταση να το δει. Ο Κοντονής για δεύτερη φορά πρώτον ξεσκαρτάρισε όλη αυτή τη βρωμιά του ποδοσφαίρου. Όλοι βλέπουμε τη διαφορά. Δεύτερον, για πρώτη φορά, και αυτό το λέω και με ψόγο προς την κυβερνητική πλευρά, βρέθηκε άνθρωπος να πει με το όνομά του τι είναι η Χρυσή Αυγή. Που δεν τολμάνε, με το δεν διάγεινε το επεισόδιο και κρυβόντουσαν. Τελειώστε τη δίκη πρώτα. Λοιπόν, το τρίτο λοιπόν, έφερε ένα πολύ προοδευτικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που από εδώ είναι η πρόοδος και τα δικαιώματα και από εδώ είναι ο σκοταδισμός. Αυτό είναι. Να πω και κάτι. Για να φτάσουμε σε εκλογές και δεν έχει τελειώσει. Για να κλείσουμε, να πω και κάτι κλασικό που αφορά στους δημοσίους. Κλείσε. Υπενθυμίζω ότι και πέρυσι τέτοια εποχή πάλι θέμα με την Εκκλησία είχαμε. Λοιπόν, φεύγουμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.